Μαρίνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Γεια σου, Μαρίνο μου. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι σοκαρισμένοι. Ακόμη οι εργαζόμενοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι έγινε χθες το απόγευμα εδώ έξω στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ όπου εργάζονται. Εδώ όπου οι δύο εργαζόμενες βρήκαν ακαριαίο θάνατο από τα πυρά αστυνομικού, ο οποίος τις εκτέλεσε με το υπηρεσιακό του πιστόλι, αδειάζοντας όλο τον γεμιστήρα. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ο 36χρονος ενεργεία αστυνομικός υπηρετούσε σε τμήμα τροχέας της Βορειοανατολικής Αττικής. Έφτασε εδώ στο σούπερ μάρκετ όπου εργαζόταν η ενδιαστάση η σύζυγός του. Μάλιστα την αναζήτησε στο εσωτερικό του καταστήματος, εκεί δεν την εντόπισε, βγήκε έξω εδώ στο πάρκινγκ, όπου η 40χρονη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της μαζί με μία φίλη της. Χωρίς να το καταλάβουν, οι δύο γυναίκες της πλησίασε και τις πυροβόλησε περισσότερες από 10 φορές, σκοτώνοντάς τις ακαριαία. Μαρίνο, το ρεπορτάζ λέει. Ο 36χρονος επιβάσκει στο αυτοκίνητο. Ολοκλήρωσε, παρακαλώ πολύ, ολοκλήρωσε. Επιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, όπου σε μικρή απόσταση τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του, τον συνέλαβαν, τον πήγαν αρχικά στο τμήμα της Κηφισιάς και στη συνέχεια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, εκεί όπου ομολόγησε ότι είχε στόχο να σκοτώσει και τις δύο γυναίκες. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρίνο, λοιπόν. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο λόγος που σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του και τη φίλη της, και το ερώτημα είναι γιατί και τη φίλη της έχει μικρή σημασία βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσει και σε αυτό αν έχεις πληροφορίες, ο λόγος ήταν τα δύο παιδιά τους 5 και 8 χρόνων. Φέρεται να είπε ο δράστης χαρακτηριστικά, μου πήρες τα παιδιά 5 και 8 χρονών, τα είχε μεταφέρει νομίζω η γυναίκα αυτή στην οικογένειά της, στη Θήβα αν δεν κάνω λάθος. Μου τα πήρες τα παιδιά, θα σε σκοτώσω. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι ο λόγος ήταν το γεγονός ότι είχε πάρει από τον πατέρα των παιδιών τα παιδιά του. Ναι, η διαφωνία που είχε ο 36χρονος με τη 40χρονη και φαίνεται ότι όπλησε και το χέρι του αστυνομικού ήταν η επιμέλεια των δύο παιδιών της οικογένειας, καθώς το ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο από τον περασμένο Δεκέμβριο. Φαίνεται ότι οι συνεχείς τριβές που υπήρχαν μεταξύ του 36χρονου και της 40χρονης με αφορμή ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών και το γεγονός ότι ο 36χρονος έβλεπε όλο και λιγότερο από όσο επιθυμούσε τα δύο του παιδιά, τον έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μαρίνο, το σοκαριστικό, 40... το σοκαριστικό που μας ανέφερες είναι ότι μπήκε και έψαχνε μέσα στο σούπερ μάρκετ την Θανούσα, που είναι και συντοπίτησά μου, και να πω στην οικογένεια τα συλληπιτήριά μου, γιατί είναι από την πόλη μου, από τη Θήβα. Ναι. Και πραγματικά και γνώριζες, έχει Καταρίνα. Συγκλονίσει την πόλη. Την γνώριζες, την ήξερες σαν πρόσωπο. Την κοπέλα, δηλαδή, βεβαίως. Μπήκε μέσα στο μαγαζί και έψαχνε τη γυναίκα αυτή. Ναι, έψαχνε και ρωτούσε τους συναδέλφους της πού βρίσκεται. Ναι. Και το ερώτημα επίσης, Μαρίνο, είναι, γιατί δεν το απαντήσαμε νωρίτερα. Στο αυτοκίνητό της μέσα εδώ στο πάρκινγκ. Το ερώτημα είναι, κατά λάθος σκότωσε και τη φίλη της ενδιαστάσεις σύζυγου του, ή είχε πρόθεση να σκοτώσει και τη γυναίκα αυτή, και γιατί? Όπως είπε στους συναδέλφους του στην ασφάλεια, ο 36χρονος αστυνομικός είχε στόχο να σκοτώσει και την φίλη της 40χρονης ενδιαστάσεις σύζυγου του, γιατί όπως υποστήριξε της έβαζε λόγια, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μην βλέπει τα παιδιά της. Έτσι δεν ήταν τυχαίο το ότι σκότωσε και την άλλη γυναίκα η οποία βρισκόταν δίπλα στην 40χρονη. Ήταν μια απορία που είχαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή, και φαίνεται ότι ο 36χρονος είχε στόχο να σκοτώσει και τις δύο γυναίκες. Μάλιστα.